Να πάμε και στον κύριο Αμπελιώτη. Μας έλεγες, Σπύρο, και εκτός αέρα, για αυτή την ιστορία με το βραχνά, με τα τεκμήρια και τις αποδείξεις για τους μισθωτούς που μειώθηκαν, μειώθηκαν τα εισοδήματά τους λόγω του COVID. Μειώθηκαν τα εισοδήματά τους. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, παρότι είναι σε αναστολή εργασίας, παίρνουν τα 5.34, για τις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν αυτό το 30%. Δεν θα μετρήσουν τα ενοίκια τους, δεν θα μετρήσουν αποδείξεις που δεν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν, δεν θα έχουν αποδείξεις. Επίσης, τα τεκμήρια θα παραμένουν τα ίδια όπως και πέρυσι. Άρα για το 21, στην νέα φορολογική δήλωση δηλαδή, που θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς πρόβλεψη, θα δουν ότι θα πληρώσουν και χρήματα παραπάνω. Δηλαδή και θα έχουν λιγότερες αποδοχές και χρήματα θα χρειαστεί να πληρώσουν, να φορολογηθούν. Δηλαδή για τεκμήρια που δεν τα έχουν, δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Κύριε Αμπελιώτη. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα βασικό θέμα, ίσως από τα πιο σπουδαία που θα δούμε του χρόνου στις φορολογικές δηλώσεις. Πρέπει όμως να ληφθούν μέτρα και να ψηφιστεί μια νέα διάταξη η οποία να απαλλάσσει τους πληττόμενους λόγω COVID από τα τεκμήρια. Φανταστείτε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα, οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν 1.000-1.200 και πλέον ευρώ και ήταν σε αναστολή εργασίας και έπαιρναν 534 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους από 15.000-16.000 στις 10.000. Ναι. Αν τα τεκμήρια τους είναι 15.000, γιατί είναι πολύ εύκολο να έχεις τέτοια τεκμήρια. Δηλαδή, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, μια κατοικία που έχεις στο χωριό σου και κάποια τοκοχρεωλήσια που πληρώνεις, σε φτάνουν στις 15.000. Αυτοί λοιπόν, αντί για 10.000 φορολογητό εισόδημα, θα πληρώσουν για 15. Οι 5.000 διαφορά επί 21% είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Αυτό βέβαια, πλέον αυτό την φορά αλληλεγγύης από 12 έως τα 15. Άρα λοιπόν, θα του πάρεις αυτού περίπου 100 ευρώ το μήνα, ενώ του έχεις δώσει 534 για 6 μήνες ας πούμε, θα του πάρεις τα 200 ευρώ επί των 534 ευρώ. Μα δεν θα γίνει δηλαδή κάποια ρύθμιση για αυτούς. Δεν το βλέπουν αυτό που λέτε, κύριε. Νομοθετικά. Ναι, μα δεν θα. Σαφώς και θα γίνει κάτι. Το ανοίγουμε το θέμα, αλλά αυτό λέω πριν τα ανοίξουμε, δεν το έχουν δει. Πρέπει να τα ανοίξουμε. Ακριβώς αυτό φαίνεται. Πρέπει ο Αμπελιώτης, ο Φρεμεντίτης, ο Μπούρλος να φωνάξουν έτσι ώστε να αφυπνιστούν οι αρμόδιοι. Δεν το βλέπουν, Ευαγγέλη μου, αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ έχω μια σειρά θεμάτων τα οποία θα πρέπει και το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΕΔΕ και γενικότερα η κυβέρνηση να βγει μπροστά και να τα λύσει αυτά τα θέματα και μπορούμε να τα αναδείξουμε σε άλλη εκπομπή γιατί θέλει χρόνο και με παραδείγματα, διότι πλήττονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, άνθρωποι έχουν μικρές επιχειρήσεις και έχει μειωθεί ο τζίρος τους πάνω από 60-70% ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει το κράτος να βγαίνει μπροστά, να μην περιμένει να υποστούν αυτές τις μειώσεις και μετά να τις διορθώνει. Σωστά.